Η Ουκρανία είναι έτοιμη για την ειρήνη, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με τους όρους που θέλει η Ρωσία, δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Η Ρωσία πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της, δεν θα λειτουργήσει αλλιώς, είπε ο Σόλτς και πρόσθεσε και τα εξής. Η Γερμανία θα στηρίξει την Ουκρανία όσο χρειαστεί. Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω εδώ σήμερα. Θα σας στηρίξουμε για όσο χρειαστεί, είπε χαρακτηριστικά, ενώ από τη δική του πλευρά ο Ζελένσκι τόνισε. Στην πιο δύσκολη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της Ουκρανίας, η Γερμανία αποδείχθηκε ο αληθινός φίλος και αξιόπιστος σύμμαχός μας που στέκεται αποφασιστικά δίπλα-δίπλα με τον ουκρανικό λαό στον αγώνα για την υπεράσπιση της ελευθερίας και των δημοκρατικών αξιών. Όπως έγινε γνωστό, η επίσκεψη του Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε καθώς αναζητά περαιτέρω παραδόσεις όπλων για να βοηθήσει τη χώρα του να αποκρούσει τους Ρώσους και κεφάλαια για την ανοικοδόμηση αυτού που έχει καταστραφεί από περισσότερο από ένα χρόνο συγκρούσεων. Το ταξίδι έρχεται αμέσως μετά την ανακοίνωση του Βερολίνου ότι ετοιμάζει ένα νέο πακέτο όπλων αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων τάγκς, τεθωρακισμένων οχημάτων και συστημάτων αεράμινας.